Αμετάβλητα θα παραμείνουν όπως όλα δείχνουν για φέτος τα τέλη κυκλοφορίας παρά τα δεκάδες σενάρια που έχουν δει κατά καιρού στο φως της δημοσιότητας. Ο πρόεδρος των ασφαλιστικών πρακτόρων στη Λάρισα, Δημήτρης Παπανικολάου, εμφανίστηκε αρκετά επικριτικός στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για σχεδιασμούς επί χάρτου. Σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας, όπως είπαμε και άλλη φορά, θα παραμείνουν τα ίδια. Δεν νομίζω να γίνει κάποια αλλαγή. Άλλωστε το είπαν και οι ίδιοι ότι δεν προλαβαίνουν. 8 μήνες δεν το προλάβαιναν, τώρα θα το προλάβουν. Είναι σχεδιασμοί επί χάρτου. Πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ μικρή έκπτωση σε κάποια οχήματα, αλλά ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να παραδίδει πινακίδες και θα παραδούν πάρα πολλές φέτος πινακίδες, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Όπως έχει γίνει και με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και με τα ΚΤΕΟ που πάλι δεν προλαβαίνουν και πάλι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Αυτά είναι. Πέτρο, με τα ανασφάλιστα τι γίνεται? Με τα ανασφάλιστα θα έπρεπε ήδη να είχαν σταλεί ειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις ζαστάλθηκαν γιατί δεν προλαβαίνουν. Αυτό μαθαίνουμε. Και γιατί έγινε και αλλαγή ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Οπότε για ΚΤΕΟ και για ανασφάλιστα μιλάνε για την καινούργια χρονιά που θα έχουν. Έχουν την εμπειρία τα καινούργια μέλη της κυβέρνησης.